Δήμος Δικούδης, μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δήμο, οι αθλητές σήμερα που έχουν μαζευτεί εδώ για έναν ιερό σκοπό, για τη στήριξη του χαμόγελου του παιδιού και για την στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Λυκόβρισης. Έχετε πετύχει πολύ σημαντικές αθλητικές επιδόσεις στην καριέρα σας όλοι. Πετυχαίνετε το τελευταίο διάστημα με το Σύλλογο Βετεράνων και ξεχωριστές επιδόσεις σε κοινωνικές δράσεις. Αυτό τι αποδεικνύει για μένα, ότι οι αθλητές έχουν μεγαλείο και σθένος ψυχής. Πες μας δύο λόγια για τη συμμετοχή σου σε αυτούς τους αγώνες. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ότι κάτι οι ενέργειες χρήζουν βοήθεια, χρήζουν στήριξη. Ειδικά ενέργειες για το χαμόγελο του παιδιού είναι, όπως είπες και εσύ πριν, έχουν ένα ιερό σκοπό. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά σε αυτές τις εκδηλώσεις, να δίνουμε το παρόν και εύχομαι να πυκνώσουν, να γίνουν περισσότερες και όσο μπορούμε να βοηθάμε περισσότερο. Βλέπουμε ότι ο κόσμος το στηρίζει, το αναγνωρίζει. Όπως σας στήριζε όταν ήσασταν ενεργοί στην καριέρα σας, σας στηρίζει και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη είναι δίπλα σας. Πιστεύεις ότι αυτός ο σύλλογος θα μεγαλώσει, θα έρθουν και άλλοι παίχτες? Σκοπός μας είναι αυτός. Οι παίκτες που σιγά σιγά τελειώνουν την καριέρα τους να ενσωματωθούν, να κάνουμε περισσότερα παιχνίδια, να βοηθήσουμε όσο το πιο πολύ μπορούμε με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και νομίζω ότι δεν έχουμε τελειωμό, δεν έχουμε σταματημό. Υπάρχουν πάρα πολλά ιδρύματα στην Ελλάδα που έχουν ανάγκη. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε τη διάθεση. Όπως είπες και πριν, πάμε σε πολλές πόλεις, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και εύχομαι να μεγαλώσουν αυτές οι δραστηριότητες και να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους χαρούμενους. Νίκο, τα τελευταία χρόνια σε βλέπουμε να συμμετέχεις ανελιπώς σε φιλανθρωπικούς αγώνες, σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης όπως τους ονομάζουμε. Πες μου δύο λόγια για το Σύλλογο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών, για το τι έχει καταφέρει ως τώρα, το βλέπουμε και σήμερα για άλλη μια φορά ότι έχει επιτευχθεί το σκοπός της εκδήλωσης. Ο λόγος εσένα. Εμείς ο Σύλλογος Βετεράνων διοργανώνουμε μια φορά το μήνα περίπου, μπορεί και δύο φορές το μήνα. Όπου μας καλούν, συνδιοργανώνουμε παιχνίδια φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, να περάσουμε ένα μήνυμα, το μήνυμα της προσφοράς. Στην καριέρα μας έχουμε δεχτεί πολύ αγάπη και οφείλουμε να δώσουμε πίσω ένα μέρος από αυτή, ένα πολύ μεγάλο μέρος, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη στον κόσμο που τόσα χρόνια μας αγκάλιασε, μας πίστεψε και μας ακολούθησε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτές οι εκδηλώσεις και ελπίζω αυτές οι εκδηλώσεις να βρουν μιμητές και σε άλλα αθλήματα και από άλλους αθλητές. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Αυτό δείχνει το μεγαλείο και το σθένος των αθλητών να υποστηρίζουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Με ανυπομονησία περιμένουμε και τις επόμενες δράσεις σας. Είναι σημαντικό να βλέπουμε τον κόσμο να έρθει στα γήπεδα και ειδικά τα νέα παιδιά που δεν μας έχουν δει. Βέβαια δεν βλέπουν ότι καλύτερο από εμάς, ενώ το καλύτερο κομμάτι της αθλητικής μας καριέρας. Αλλά όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε μέσα στο γήπεδο, αγωνιζόμαστε για τη ζωή και για την κοινωνία. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια της Λυκόβρισης που είναι σήμερα κοντά μας. Για τις μέρες που έρχονται θα σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και όσο το δυνατόν να είστε δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
να συγχαρώ για τη σημερινή πρωτοβουλία την ομάδα της Λυκόβρησης και τον πρόεδρο τον Θωμά τον Καλογεράκο. Εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου Τάσου Μαυρίδη, να πω ότι ο Δήμος είναι αρρωγός στις προσπάθειες όλων των αθλητικών σωματείων και του ΚΑΟΛ της Λυκόβρησης. Για το θέμα των υποδομών του Δήμου που είναι στη διάθεση των ομάδων, να πω ότι και το γήπεδο στο οποίο γίνεται σήμερα ο αγώνας είναι σε εξέλιξη μια δημοπρασία με τη βοήθεια της περιφέρειας ύψους 500.000 ευρώ για την πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου και των υπόλοιπων υποδομών. Επίσης, για το 2017 έχει προγραμματιστεί η δημοπράτηση του κλειστού της Λυκόβρησης, ένα ατελές κλειστό γυμναστήριο το οποίο εδώ και πολύ καιρό παρέμενε χωρίς επισκευές, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, το οποίο έχει υπολογιστεί το 2017 να δημοπρατηθεί με τη βοήθεια της περιφέρειας και να ολοκληρωθεί. Όπως επίσης και το γήπεδο, το στάδιο της ΠΕΦΚΙΣ, είναι να δημοπρατηθεί τις επόμενες μέρες από την περιφέρεια. Και αυτό ύψους 500.000 ευρώ έργο. Εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κώστα Τσαρτσαρής, Κώστα, οι βετεράνοι καλαθοσφαιριστές με γνώμονα τη διάθεσή τους για προσφορά στην κοινωνία έχουν αγκαλιάσει και στηρίξει πάρα πολλές φιλανθρωπικές δράσεις. Πες μου δύο λόγια για τη σημερινή, η οποία είναι μια στήριξη στο εθελοντικό οργανισμό Χαμόγελο του Παιδιού. Ναι, είναι μια κοινή συνεργασία που έχουμε κάνει για ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα. Και εμείς σαν γονείς γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τα παιδιά και πόσο μάλλον τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Έτσι και εμείς σήμερα, κάνοντας αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ και ξέρουμε καλά να κάνουμε, θέλουμε να δώσουμε ένα χαμόγελο σε αυτά τα παιδάκια, να συγκεντρώσουμε κάποια δώρα για κάποια είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να έχουμε μια πιο εύκολη ζωή, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Είναι σημαντικό που σας βλέπουμε από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, από την Αλεξανδρόπολη μέχρι την Κρήτη, αδιάλειπτα να στηρίζετε τέτοιες δράσεις τις οποίες αγκαλιάζει η κοινωνία. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια για το Σύλλογο των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών. Θα μπουν και καινούργια μέλη, πώς το βλέπεις? Οπωσδήποτε. Είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει την καριέρα τους. Θα έρθει και η σειρά τους να ενσωματωθούν στην ομάδα. Εμείς περνάμε πολύ ωραία πάντα παίζοντας και βλέποντας παλιούς συμπαίχτες και αντιπάλους. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Οπότε θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο από ευχάριστο αυτό που κάνουμε. Και πόσο μάλλον δεν έχει να κάνει και με φιλανθρωπικά δεδομένα. Οπότε είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Κώστα, καλή συνέχεια. Θα είμαστε δίπλα σας. Σήμερα ο ΚΑΟΛ Λυκόβρησης διοργανώνει έναν αγώνα
φιλανθρωπικού χαρακτήρα για να μαζέψουμε τρόφιμα και ρούχα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας, να βοηθήσουμε το χαμόγελο του παιδιού με κάποιο χρηματικό ποσό όσο καταφέρουμε να μαζέψουμε και να βοηθήσουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες το έχουν πραγματικά ανάγκη και στο πνεύμα των ημερών να καταφέρουμε να νιώσουν και αυτοί λίγο τις ημέρες που ήρθαν. Αυτός ο αγώνας δεν χρειάζεται συστάσεις η ομάδα που παίζουμε. Είναι μεγάλοι καλαθοσφαιριστές που έχουν δώσει το παν στα ελληνικά γήπεδα και έχουν δώσει κίνητρο σε μικρούς και μεγάλους στο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Εγώ τώρα σαν γενικός γραμματέας στην ομάδα στο ΚΑΟΛ προσπαθώ μαζί με όλη την υπόλοιπη διοίκηση να μεταφέρουμε ένα νέο πνεύμα το οποίο να είναι πέρα από το αθλητικό και στο κοινωνικό πλαίσιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμμετείχε εδώ, που ήρθε, που έχει συνεισφέρει ό,τι μπορούσε ο καθένας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στο να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Να σας πω, είναι ο Φούρνος Σταυράτη που μας έφτιαξε το μπουφέ. Είναι τα Max Stores που θα δώσουν τα δώρα στα παιδιά. Και θέλω να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία και δύναμη για τις δύσκολες μέρες που διανύουμε σαν λαό. Χρήστος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος, με συνεχείς δράσεις κοινωνικής ευθύνης από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, και δεν ξέρουμε τι άλλο να περιμένουμε. Η κοινωνία έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το έργο σας. Χρήστο, πες μας τι άλλο περιμένουμε από εσάς και δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Πρώτα για τη σημερινή εκδήλωση θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από τη Λυκόβρηση που μας καλέσανε για να κάνουμε έναν ακόμη φιλανθρωπικό αγώνα, να βοηθήσουμε και εμείς με την παρουσία μας και όπως είδα να μαζευτούν ήδη πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες εδώ πέρα του Δήμου, οι οποίοι έχουν ανάγκη. Δεύτερον, όσον αφορά το σύλλογό μας, έχουμε μέχρι το καλοκαίρι πολλά να περιμένουμε. Μας έχουν καλέσει παντού, αρχίζοντας από την Κέρκυρα μετά τα Χριστούγεννα, πηγαίνοντας στην Καστοριά. Έχουμε ακόμη έναν αγώνα στην Αλεξανδρούπολη και έναν αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όπου μας καλούνε και αυτό είναι το ευχάριστο. Έρχονται τα παιδιά, να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Όλα τα παιδιά αφήνουν τις οικογένειές τους και έρχονται να βοηθήσουν τις δύσκολες μέρες που περνάμε, να βοηθήσουν και αυτοί από τη μεριά τους όσο μπορούν. Νικητές σε αυτούς τους αγώνες είναι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη. Από σας τι άλλο να περιμένουμε? Θα δούμε και αγώνες ίσως στο εξωτερικό? Ναι, είναι η σκέψη μας. Μας έχουν καλέσει. Έχουμε μια πρόσκληση από τη Μακάμπη να πάμε στο Ισραήλ να παίξουμε έναν αγώνα, γιατί είχαμε φέρει το Τζάμψι πριν 3 χρόνια εδώ πέρα. Είμαστε σε επικοινωνία. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε. Ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε πώς θα μπορέσουν, γιατί και τα παιδιά υπάρχουν, οι δουλειές, οι οικογένειες, άλλοι είναι προπονητές. Να βρούμε μια φόρμουλα για να πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Χρήστο, καλή δύναμη. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας να στηρίζουμε όλο αυτό το έργο, το οποίο είναι έργο ζωής. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Γατζής. Νίκο, ο Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος στηρίζει δράσεις κοινωνικής ευθύνης πάρα πολλά χρόνια τώρα, από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Και αποδεικνύει ότι είναι κοντά στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Και σήμερα μάλιστα είναι κοντά στον εθελοντικό οργανισμό Χαμόγελο του Παιδιού για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Πες μας δύο λόγια για τη σημερινή παρουσία και για το Σύλλογο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών. Όλα τα παιδιά πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν δείξει ότι η συμμετοχή μας σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι καθήκον μας. Είναι υποχρέωσή μας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά, γιορτινές μέρες που είναι, και το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Αποδεικνύεται ότι οι αθλητές είστε ενεργό κύτταρο της κοινωνίας.
Πιστεύεις ότι έχει αγκαλιάσει ο κόσμος τις δράσεις αυτές? Εμείς το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, έχουν φέρει πάρα πολλά τρόφιμα για το κοινωνικό πανταπολείο, έχουν στηρίξει οικονομικά το χαμόγελο του παιδιού. Θα σε έχουμε κοντά μας και στους επόμενους αγώνες, φαντάζομαι. Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Όπου πηγαίνουμε, ο κόσμος μας αγκαλιάζει. Αρέσει αυτό που γίνεται και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσα περισσότερα τρόφιμα ή χρήματα μπορούν να μαζευτούν για αυτά τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το έλεγα δώρο, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν λίγο σε κάποιες δυσκολίες τα παιδιά, αλλά και αυτοί που, όπως το χαμόγελο του παιδιού, είναι από πάνω τους. Νίκο, καλή συνέχεια. Θα είμαστε δίπλα σας να αγκαλιάζουμε τις δράσεις σας. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πατούλη, συγχαρητήρια για την αποψινή εκδήλωση. Μπράβο για την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό στην εποχή της κρίσης να αγκαλιάζουμε δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Πείτε μας δύο λόγια γενικά για τις δραστηριότητές σας. Καλησπέρα και από μένα. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, η διοργάνωση αυτή είναι μία διοργάνωση του ΚΑΟΛΗ Κόβησης. Εγώ εκπροσωπώ το νομικό πρόσωπο πολιτισμού αθλητισμού του Δήμου Λυκόβησης Πεύκης, οπότε στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναπτύξει μία άριστη συνεργασία με τον ΚΑΟΛΗ Κόβησης. Αυτή η πρωτοβουλία πραγματικά είναι εξαιρετική, γιατί θεωρώ ότι εξυπηρετεί διτό σκοπό. Αφενός μεν έχουμε τους βετεράνους παλεμάχους της καμπελαφοσφαίρησης, οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία στην Ελλάδα και αποτελούν πρότυπα και πρότυπα για τα παιδιά μας, και αφετέρου αυτή η διοργάνωση έχει ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Εμείς ως νομικό πρόσωπο πολιτισμού έχουμε υιοθετήσει και η εκτελειοποιημένη πράξη ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δίπλα στον άνθρωπο. Όλες μας δηλαδή οι προσπάθειες, οι εκδηλώσεις, οι δράσεις, οι συνδιοργανώσεις με τα σωματεία αποσκοπούν σε έναν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και σε ένα κοινωνικό πρόσωπο. Η αποψινή λοιπόν εκδήλωση και εν όψη των εορτών του Χριστουγέννων μαζεύουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου. Έτσι λοιπόν, όταν ο αθλητισμός με κοινωνικό πρόσωπο τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου, θεωρώ ότι μπορεί να φέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον κύριο Θωμά Καλογεράκο, και τα μέλη του ΔΣ, γιατί πήραν ένα ιστορικό σωματείο 25 ετών, αλλά το διεύρυναν, το ανέπτυξαν με νέα τμήματα, με περισσότερα παιδιά στις ακαδημίες και με εξαιρετικές επιδόσεις και στο γυναικείο τμήμα. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για τις δράσεις αυτές. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και να είμαστε πάντα δίπλα σας. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. We'll be right back.